στον εξυγχρονισμό του σώματος. Και η πολιτεία θα το δείτε στην πράξη, θα κάνει πάντο δυνατό για να ικανοποιήσει και το μισθολογικό πρόβλημα των σωμάτων ασφαλείας. Η πατρίδα μας μπορεί να πάει μπροστά μόνο όταν η καθεμιά και ο καθένας μας πράττει το καθήκον του. Τότε θα προχωρήσουμε μπροστά και θα αφήσουμε στο τέλος αυτής της κρίσης που περνάμε αυτή τη στιγμή, θα αφήσουμε μετά από την κρίση οριστικά πίσω μας το παρελθόν. Υπάρχει ένα μέλλον το οποίο ανοίγει διάπλατα μπροστά μας και εσείς είστε το καλύτερο παράδειγμα που μπορεί σήμερα ένας νέος Έλληνας και μια νέα Ελληνίδα να ακολουθήσει.